Υπάρχει κάποιο αμόρ, οπότε ορμήχτε αν σε ενδιαφέρει η κοπέλα. Ορμήχτε, τι είναι να ορμήξουμε. Το ξέρεις ότι κάποια στιγμή... Κρατάει συντροφιά το τζάκι, και γάτα. Α, να πάρει τηλέφωνο να πάρει το τζάκι. Κόλλησε με το τζάκι. Το ξέρεις ότι για κάποια περίοδο οι γονείς της δεν της μιλούσαν και δεν της σηκώνονται το τηλέφωνο. Γιατί? Και εξηγεί το λόγο. Και ότι κάποιος συντροφός της ζήτησε να σβήσει όλα τα social media. Γιατί? Να σβήσει τους λογαριασμούς της. Τι μυαλό είναι η οποία τώρα. Νομίζω ότι έχει πολύ, πολύ ωραίους λογαριασμούς στα social, ναι, δηλαδή αρκετοί την ακολουθούν. Ανοίγει ένα άλλο θέμα με το θέμα αυτό. Ωραία. Να ακούσουμε την Πίπη Πινελόπη Πλάκα στον αγαπημένο μας Γρηγόρη, στέλνω τα φιλιά μου. Θέλω να μου βρείτε λίγο και το Instagram της Πινελόπης, να δούμε τι ωραίες φωτογραφίες ανεβάζει. Μετά κάτι έχει να πει ο Παρτσόλης και ήθελα να πω και κάτι άλλο. Πόσο καλή είναι στους συμμαθητές. Εξαιρετική. Το Πινελοπάκι. Ναι, και στο θέατρο που την έχω δει είναι πολύ καλή ηθοποιός. Επειδή τους παρακολουθώ γι' αυτό. Είμαι φαν. Στο σπίτι που μένεις μόνη, ας πούμε, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που σε αγκαλιάσει. Υπάρχει μόνο σκύλος μου, Γρηγόρη. Αλήθεια. Νύχτες μοναξιάζω εγώ τώρα. Νομίζω ότι έχεις εσύ δηλώσει ότι έχεις κάνει μια γνωριμία με άνθρωπο που ήταν μεγαλύτερο σου κάπου 20 χρόνια. Ναι. Έχει να κάνει αυτό το ότι ο μπαμπάς με τη μαμά έχει 20 χρόνια και αυτός διαφορά. Ναι. Όσο μεγαλώνω, γιατί ακόμα είμαι μικρή, καταλαβαίνω ότι πλέον οι σχέσεις μου πρέπει να είναι λίγο πιο κοντά στην ηλικία μου. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να είναι ευτυχισμένοι οι γονείς μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν και προβλήματα λόγω της διαφοράς, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορούν να κάνουν τα ίδια πράγματα πια. Γενικά μου αρέσει ο άλλος να είναι λίγο μεγαλύτερος, για να μπορώ να τον θαυμάζω. Ποια θεωρείς ότι είναι η καλύτερη διαφορά? Νομίζω 10 χρόνια, αλλά και πάλι δεν ξέρω τι θα μου ξημερώσει το αύριο. Την επόμενη γιατί, μέρα. Γιατί μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν είναι ποτέ 10 χρόνια. Τι είναι, παραπάνω? Σε πληροφορώ ότι με φλερτάρουν μόνο οι μεγάλοι. Είχες ποτέ πρόβλημα με τους γονείς σου να μιλήσεις ή να ακούσουν δημοσίως ότι είχες κάποιον άνθρωπο, ρε παιδί μου, και να τους πειράξει? Με έναν άνθρωπο έχει γίνει αυτό το πράγμα. Καταλήξαμε στο να μην είμαστε μαζί. Ήτανε πόλεμος αυτό που έζησα. Από την οικογένεια? Από την οικογένειά μου. Δηλαδή τι σου λέγανε? Τίποτα, ρε παιδί μου, δεν μου μιλούσε, δεν μου σηκώναν τα τηλέφωνα. Ποια πρόφαση, ας πούμε, ότι... Το αυτό που έχεις επιλέξει είναι λάθος. Έχεις απατήσει ποτέ? Ναι. Σε έχουν απατήσει? Ναι. Παρ' όλα αυτά θέλω να σου πω ότι ακόμα και όταν απάτησα το είπα. Το είπες, ε? Δεν απάτησα και γεια σας. Οι τύψεις μου. Ναι. Στον ουρανό. Με τα social media πώς τα πας? Καλά, πολύ καλά. Ασχολούμαι. Πολύ. Σε κακό βαθμό ασχολούμαι. Γιατί είμαι τόσο βαρετή. Πολύ? Γιατί? Είμαι βαρετή παρέα. Ανεβάζεις φωτογραφίες συνεχώς και τέτοια? Ανεβάζω Instagram stories, Snapchat, ναι. Να σου πω, υπάρχει περίπτωση τα social media να έχουν και λίγο.